Τα ειρωνικά νουθεσίες προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλώντας τον να μην εξαπατά τους πολίτες με ψευδεστήσεις, όπως είπε. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο των σφετερισμών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, η κυρία Ρίτα Σούπερμαν, κατέθεσε πρόταση νόμου για διπλασιασμό των ποινών. Η Σοφία Ιωσήφ έχει το ρεπορτάζ. Παίζει ξανά το χαρτί της πατρίδας Τουρκίας ο κατοχικός ηγέτης, αυτή τη φορά για να κόψει τις συζητήσεις περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πατρίδα Τουρκία δεν θα επιτρέψει αυθαίρετες πολιτικές αποφάσεις. Η συμβουλή μου στον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι να σταματήσει να εξαπατά τους δικούς του ανθρώπους. Αν και γενικά δεν βλέπω την αξία να απαντήσω στις ψευδεστήσεις του, κάνω αυτή τη δήλωση για να ενημερώσω το λαό μας, αφού αυτές οι προσπάθειες του Χριστοδουλίδη έχουν αρχίσει να έχουν αντίκτυπο στην κοινή μας γνώμη. Και ενώ ο Ερσίν Τατάρ προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κατευνάσει τις αντιδράσεις στα κατεχόμενα μετά τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για τον ΝΑΤΟ, ο αναβρασμός που προκάλεσαν οι συλλήψεις φεδεριστών μένονται. Τη σκυτάλη των προσπαθειών για την ανακοπή του μαζικού κύματος φετερισμών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα παίρνει η νομοθετική εξουσία. Η βουλευτής του ΔΣ, Ρίτα Σούπερμαν, κατέθεσε πρόταση νόμου για διπλασιασμό των ποινών για κατοχή και χρήση γης που ανήκει σε άλλον χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η τροποποίηση αφορά σε αύξηση της ποινής από 2 χρόνια σε 5, οπότε το πλημέλημα γίνεται κακούργημα, καθώς και σε αύξηση της χρηματικής ποινής από 5.000 λίρες σε 10.000 ευρώ. Επίσης, το αδίκημα θα αφορά εκτός από γη και ακίνητη ιδιοκτησία. Αυτό το άρθρο μέχρι στιγμής είναι ανενεργό. Η πρόταση θα συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών. Η γνωστοποίηση τέτοιων ενεργειών ενθαρρύνει τους νόμιμους ιδιοκτήτες των κατεχόμενων περιουσιών να προσφεύγουν δικαστικώς και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και από την άλλη, αποτρέπει τους φετεριστές των περιουσιών από το να προβαίνουν σε παράνομες αγοραπολισίες ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Η τροποποίηση της νομοθεσίας θα δώσει ένα επιπρόσθετο εργαλείο στη φαρέτρα της νομικής υπηρεσίας για τις υποθέσεις φετερισμών, τόνισε η βουλευτής. Για πολλωστή φορά η Κύπρος δεν επένδυσε το σύνολο των χρημάτων